Μια δράση με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή στο Κατάκολο. Εθελοντές δίτες με τη στήριξη φορέων της περιοχής προχώρησαν στον καθαρισμό του πυθμένα του λιμανιού, καταφέροντας να μαζέψουν αρκετά πάσης φύσος από ρήματα. Έστειλαν μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και ανανέωσαν το ραντεβού για ανάλογες δράσεις στην περιοχή. Σε καθαρισμό του πυθμένα του λιμανιού στο Κατάκολο προέβη την Κυριακή το πρωί μια ομάδα εθελοντών δυτών αποτελούμενη από 11 άντρες και 2 γυναίκες. Το λιμάνι φάνηκε να είναι αρκετά καθαρό σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, με τη θολούρα να είναι το μοναδικό πρόβλημα των δυτών. Η συγκεκριμένη δράση, την οποία στήριξαν πολλοί εθελοντές, η τοπική κοινότητα Κατακόλου, το λιμενικό σώμα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής, είναι ιδιαίτερα σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας, καθώς ο στόχος ήταν η συγκέντρωση όσων περισσότερων απορριμμάτων υπάρχουν στο βυθό του λιμανιού, προσφέροντας έτσι μία ανάσα στον πυθμένα του. Οι δίτες με επικεφαλής τον εκπαιδευτή Βασίλη Καλογερόπουλο βούτυξαν στο βυθό και καθάρισαν μία έκταση 10 περίπου στρεμμάτων από το ρεστοράν Καρούσος έως το σκάφος του λιμενικού σώματος. Σήμερα καθαρίζουμε τον πυθμένα του λιμανιού του Κατακόλου. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος μας θα είναι λίγο καλύτερος μετά από 2 ώρες. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το μικρό κοσμό μας είναι πάρα πολύ θετικό και καλό. Ελπίζουμε να το επαναλάβουμε. Και ας είστε όλοι μαζί μας με ιδέες και πράξεις και για άλλες δράσεις. Ήρθαμε εδώ για να καθαρίσουμε το λιμάνι μας, το σπίτι μας και να δείξουμε σε όλους ότι πρέπει να καθαρίζουμε τη θάλασσα και όχι να τη βρωμίζουμε. Στο Κατάκολο σήμερα μια ομάδα εθελοντών αυτοδητών πήρε την πρωτοβουλία μετά από έμπνευση που είχε η εκλεκτή πυριώτησα κυρία Αγγελική Ζάγκλαρη να κάνει καθαρισμό στην λεκάνη μπροστά στην προκυμαία του χωριού. Αξιόλογη πρωτοβουλία, θαυμαστή η έμπνευση. Το λιμενικό ταμείο λογικό ήταν να συμπαρασταθεί και να παράσει κάθε δυνατή βοήθεια. Τους ευχαριστούμε για αυτό το πρόγραμμα και θα είμαστε επίσης συμπαραστάτες σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία αυτού του είδους δημιουργηθεί. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σήμερα στον καθαρισμό εδώ του λιμανιού. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια από τα παιδιά, την οποία επικροτούμε και θα θέλαμε να έχει μια διάρκεια, γιατί πρέπει να δώσουμε παραδείγματα στη νέα γενιά ότι ό,τι πετάμε μας τα βγάζει έξω και ότι δεν πρέπει να τα πετάμε αυτά, και τα νέα παιδιά πρέπει να καταλάβουν την αξία που έχει το περιβάλλον. Δεν είναι μόνο καναπές και η εφήμερη ζωή, έχουμε μπροστά μας την περιβαλλοντική αλλαγή η οποία θα στοιχήσει σε όλους μας και σε όλους τους λαούς με το χειρότερο τρόπο. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους εδώ που ήρθαν σήμερα εδώ στο Κατάκολο, στο πανέμορφο Κατάκολο, και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες αφιλοκερδώς, μόνο και μόνο για το περιβάλλον και γιατί αγαπάνε τον τόπο τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προβολή και ο σύλλογός μας ο Φάρος θα είναι θετικά και θα βάζει τη σφραγίδα του σε οποιαδήποτε τέτοια δράση.